Ανοίγουν τη Δευτέρα τα σχολεία. NBC News. Τίτλος: σε αριθμό ρεκόρ νοσηλεύονται παιδιά που νοσούν από COVID. Ορισμένοι νεότεροι ασθενείς ανιχνεύονται θετικοί στην COVID μέσω του συνήθους ελέγχου. Παρόλα αυτά όμως, ένας ανησυχητικά αυξημένος από αυτά αριθμός εμφανίζει σοβαρές επιπλοκές από την νόσο, όπως λένε οι γιατροί. Ο αριθμός των παιδιών που νοσηλεύονται με COVID-19 αυξάνεται ραγδαία, λέει το NBC News, σε εθνικό επίπεδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως καθώς η εξαιρετικά μεταδοτική όμικρον παραλλαγή του κορονοϊού εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα. Τι είπε ο Πέτσας, τι μου λέτε εδώ, τι είπε ο Πέτσας πριν από λίγο στο Sky, ότι τα εμβόλια και τα φάρμακα είναι λύση, αλλά τα φάρμακα είναι πολύ ακριβά ακόμη για να τα χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή χρησιμοποιούν τα εμβόλια για φάρμακα, γιατί τα φάρμακα είναι ακριβά. Είπε τέτοιο πράγμα. Παιδιά, ελάτε στα συγκαλά σας. Μαζευτείτε. Σύμφωνα με ανάλυση του NBC News, τουλάχιστον 9 πολιτείες έχουν αναφέρει αριθμό ρεκόρ παιδιατρικών νοσηλιών που σχετίζονται με την COVID. Connecticut, Georgia, Illinois, Kentucky, Massachusetts, Maine, Missouri, Ohio, Pennsylvania, καθώς και η Washington. Ορισμένα από αυτά τα παιδιά βρέθηκαν θετικά στην COVID μέσω των εξετάσεων ρουτίνας όταν χρειάστηκε να νοσηλευτούν για άλλα, άσχετα με την COVID προβλήματα. Πολλά όμως νοσηλεύτηκαν ειδικά λόγω επιπλοκών από την COVID. Φαίνεται ότι περισσότεροι προσπάθησαν να υποβαθμίσουν τη σημασία της νόσου στα παιδιά, δήλωσε ο κύριος Κλάιν, επικεφαλής γιατρός στο νοσοκομείο παιδών της Νέας Ορλεάνης. Ξοδέψαμε 2 χρόνια για να αντικρούσουμε τους μύθους που αφορούν το COVID και τα παιδιά, ότι είναι ακίνδυνο για τα παιδιά. Δεν είναι. Όπως δήλωσε ο κύριος Κλάιν, από τη Δευτέρα 14 παιδιά είχαν αρρωστήσει αρκετά σοβαρά από την COVID, ώστε χρειάστηκε να νοσηλευτούν στις κλινικές του νοσοκομείου και 3 από αυτά μπήκαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τα 3 παιδιά είναι ηλικίας κάτω των 2 ετών, το μικρότερο μόλις 8 εβδομάδων. Στο νοσοκομείο παιδών του Τέξας στο Χιούστον, ο αριθμός των παιδιατρικών νοσηλιών έφτασε στους 70 κοντά ασθενείς και έχει ξεπεράσει την κορύφωση των ασθενών κατά τη διάρκεια της έξαρσης παραλλαγής Δέλτα από το καλοκαίρι, δήλωσε ο κύριος Βερσάλοβιτς, παθολόγος που είναι συνυπικεφαλής του Κέντρου Διαχείρισης COVID κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων Δευτέρα. Περισσότερο από το 90% των κρουσμάτων οφείλεται στην παραλλαγή όμικρον. Τα περισσότερα παιδιά, είπε, που έχουν μολυνθεί από την όμικρον, εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο αριθμό παιδιών που μπορεί να χρειαστούν νοσοκομιακή περίθαλψη. Τη Δευτέρα επίσης η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής ανέφερε μια απότομη αύξηση των παιδιατρικών κρουσμάτων από COVID. Την εβδομάδα της 23 Δεκεμβρίου αναφέρθηκαν τουλάχιστον 325.340 κρούσματα σε σύγκριση με 198.551 την εβδομάδα της 16ης Δεκεμβρίου. Ενώ η σοβαρή ασθένεια από την COVID εξακολουθεί να είναι σπάνια για τα μικρότερα παιδιά, ο μεγάλος αριθμός των νέων κρουσμάτων προκαλεί ανησυχία στους γιατρούς. Από την Κυριακή, ο αριθμός των παιδιατρικών εισαγωγών από την COVID είχε φτάσει στη νέα κορύφωση σε 1.354 την ημέρα, με βάση το μέσο όρο των 7 ημερών, σύμφωνα με τα στοιχεία του NBC News. Και ο αριθμός των παιδιών που απλά καταλάβαναν τα κρεβάτια των νοσοκομείων κάθε μέρα, ακόμη και αν τελικά δεν εισήχθησαν στο νοσοκομείο, έφτασε στο μέσο όρο ρεκόρ των 3.081 ημερησίως κατά το τελευταίο 7 ημέρο. Ο κύριος Κλάιν ήταν συγγραφέας μιας μελέτης που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, η οποία ανέλυσε 915 περιπτώσεις COVID μεταξύ παιδιών και εφήβων που νοσηλεύτηκαν σε 6 ιατρικά κέντρα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Περισσότερα από τα 3 τέταρτα, το 78%, νοσηλεύτηκαν λόγω επιπλοκών της COVID. Περίπου η μισή χρειάστηκαν αναπνευστική υποστήριξη και σχεδόν το 1/3 εισήχθη σε μεθ. Το 1/3 των 915 ασθενών ήταν κατά τα άλλα υγιείς, χωρίς υποκείμενα προβλήματα υγείας που θα τους έθεταν σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Νομίζω ότι πολλοί γονείς, λένε οι ειδικοί, βασίζονται στην αφήγηση ότι αν έχετε ένα υγιές παιδί, είναι πολύ απίθανο το παιδί σας να αρρωστήσει από την COVID. Αυτό δεν είναι αλήθεια, δηλώνει η κυρία Έντουαρτς, ειδικό σε θέματα παιδιατρικών λοιμωδών νοσημάτων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Rainbow Βρεφών και Παιδιών στο Cleveland. Είναι αλήθεια ότι στατιστικά μιλώντας, το παιδί σας πιθανό να μην έχει σοβαρό COVID, αλλά οι στατιστικές δεν έχουν σημασία
όταν το παιδί σας είναι αυτό που τελικά αρρωσταίνει, εξήγησε. Η κυρία Έντουρετς δήλωσε ότι οι ίδιοι και οι συνάδελφοί της έχουν παρατηρήσει μια σημαντική αύξηση στον αριθμό των παιδιών που εισήχθησαν πρόσφατα στο νοσοκομείο με COVID, καθώς και μια αύξηση στον αριθμό αυτών των παιδιών που χρειάζονται ενδοφλέβια χορήγηση υγρών, υποστήριξη με οξυγόνο και σε ορισμένες περιπτώσεις μηχανική υποστήριξη αναπνοής. Και οι γιατροί επισημαίνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών που νοσηλεύονται με COVID είναι ανεμβολιαστά, επειδή είτε είναι πολύ μικρά για να είναι επιλέξιμα, είτε οι γονείς τους αρνήθηκαν να τα εμβολιάσουν. Σφάνεια, λέει, βλέπουμε ένα εμβολιασμένο παιδί στο νοσοκομείο. Ο Κλάιν διεξήγαγε την έρευνά του κατά διάρκεια της κορύφωσης εξάπλωσης παραλλαγής της Δέλτα το περασμένο καλοκαίρι. Αν και ορισμένες μελέτες έχουν υποδείξει ότι η παραλλαγή όμικρον μπορεί να οδηγήσει σε ηπιότερη νόσηση συνολικά, ο Κλάιν δήλωσε ότι ο μεγάλος αριθμός των περιπτώσεων όμικρον αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε περισσότερες νοσηλίες αφού μεγαλώνει η δεξαμενή. Αποτελεί ευσεβή πόθο να το λέμε, καλά λοιπόν είναι ήπια νόσος ή θα είναι εντάξει, αλλά αν υπάρχουν 10 φορές περισσότερα κρούσματα, αυτό εξακολουθεί να ισοδυναμεί με πολλές νοσηλίες και πολλές εισαγωγές σε μεθ και δυστυχώς θανάτους, τόνισε. Στην Ελλάδα το λέμε αλλιώς. Άλλοι παιδίατροι λοιμοξιολόγοι ανησυχούν για το γεγονός ότι η ταχύτητα με την οποία εξαπλώνεται η παραλλαγή όμικρον θα αυξήσει τον αριθμό των παιδιών που θα νοσήσουν αρκετά βαριά και θα χρειαστεί να νοσηλευτούν σε νοσοκομείο. Δεν έχω δει ποτέ μια λοίμωξη να σαρώνει μια ολόκληρη χώρα μέσα σε μία ή δύο εβδομάδες, δήλωσε ο κύριος Κίμπερλιν, συνδιευθυντής του τμήματος παιδιατρικών λοιμωδών νοσημάτων στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα στο Μπέρμιγχαμ. Ο ρυθμός των περιστατικών στην περιοχή μου στην Αλαμπάμα εκτοξεύθηκε σαν πύραυλος. Αντανακλά το πόσο μεγάλο φορτίο ιού υπάρχει στην κοινότητα. Αυτό σημαίνει ότι θα δούμε αυξημένο αριθμό νοσηλιών. Και καταλήγει το εκτενές αυτό ρεπορτάζ που σας είχα υποσχεθεί να σας το διαβάσουμε από την περασμένη κιόλας εβδομάδα. Ακόμη και αν τα παιδιά νοσηλεύονται για άλλους λόγους και βρεθούν θετικά για την COVID κατά διάρκεια των εξετάσεων ρουτίνας, αυτό δεν σημαίνει ότι ο αντίκτυπος είναι λιγότερο σημαντικός. Ο δόκτωρ Τσέθαν Σάθια, παιδοχειρουργός στο Παιδιατρικό Ιατρικό Κέντρο της Νέας Υόρκης, που ανήκει στην εταιρεία Northwell Health, δήλωσε ότι κυριολεκτικά κάθε παιδί που χειρούργησε ο ίδιος και η ομάδα του ή αντιμετώπισε με άλλο τρόπο κατά διάρκεια του Σαββατοκυριακού ήταν θετικό στον COVID. Ακόμη και σαν περιστατικά δεν αφορούσαν ειδικά τον κορονοϊό, εν τούτης επιβάρυναν τους διαθέσιμους πόρους του συστήματος. Ένας παιδιατρικός ασθενής που εισάγεται σπευσμένα στο χειρουργείο λόγω ρήξης κολικοειδούς απόφυσης, για παράδειγμα, πρέπει να μεταφερθεί σε θάλαμο απομόνωσης για να αναρρώσει από τη χειρουργική επέμβαση εάν βρεθεί θετικός στην COVID. Αυτό, λέει ο γιατρός, απλώς επιβραδύνει ολόκληρο το σύστημα και περιορίζει σημαντικά την ικανότητά μας να διατηρούμε την κατάσταση σε κίνηση. Αυτές είναι οι συζητήσεις που γίνονται έξω. Και όχι είναι πιο ήπια, αλλά μεγαλώνει η δεξαμενή, σου λένε. Άρα, αφήστε το είναι πιο ήπια, μένει να το δούμε το επόμενο διάστημα. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Κούλης ότι οι θάνατοι στην Ελλάδα αυτές τις μέρες, από σήμερα και για τις επόμενες μέρες, δεν θα αφορούν ανθρώπους που κόλλησαν την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, τότε που, όπως είπαν, σώσαν τα Χριστούγεννα. Ανάλογα με τα νούμερα θα δούμε και τι σώσαν. Και ανεβαίνουν οι διασωληνωμένοι, σκληρός δείκτης. Αλλά σας διάβασα το ίδιο δημοσίευμα, ανεβαίνουν οι εισαγωγές και οι διασωληνωμένοι, αλλά παρήγορο είναι ότι οι σκληροί δείκτες είναι χαμηλοί. Οι διασωληνωμένοι όμως είναι σκληρούς δείκτες. Δεν είναι μόνο οι νεκροί. Για προσέξτε τώρα, επειδή τα σχολεία απασχολούν πολλούς. Έκθεση δεδομένων της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής σε επίπεδο πολιτιών. Είναι η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής, έτσι. Τα κρούσματα του COVID-19 σε παιδιά στη ΣΥΠΑ έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο που έχει αναφερθεί ποτέ από την έναρξη πανδημίας. Όσον αφορά την εβδομάδα που έληξε, στις 30 Δεκεμβρίου, αναφέρθηκαν πάνω από 325.000 κρούσματα COVID σε παιδιά. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε αύξηση 64%
σε σχέση με τα 199.000 πρόσθετα κρούσματα που αναφέρθηκαν τη βδομάδα που έληξε στις 23 Δεκεμβρίου και σε σχεδόν διπλασιασμό του αριθμού των κρούσματων σε σχέση με τις δύο προηγούμενες εβδομάδες. Στην Ελλάδα δεν θα έπρεπε η αντίστοιχη παιδιατρική εταιρεία να μας κάνει μια τέτοια ανακοίνωση? Σχεδόν 7,9 εκατομμύρια παιδιά έχουν βρεθεί θετικά στην COVID-19 από την έναρξη πανδημίας, δηλαδή πάνω από ένα στα 10 παιδιά των Ηνωμένων Πολιτειών. Για 21η συνεχόμενη εβδομάδα τα περιστατικά COVID σε παιδιά είναι πάνω από 100.000. Από την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου έχουν καταγραφεί περισσότερα από 2,8 εκατομμύρια επιπλέον κρούσματα σε παιδιά. Η ηλικιακή κατανομή των δηλωθέντων κρουσμάτων αναρτήθηκε στους ιστότοπους των υγειονομικών υπηρεσιών 49 πολιτειών της Νέας Υόρκης, περιφέρειας Κολούμπια, του Πουέρτο Ρίκο και του Γκουάμ. Από την έναρξη πανδημίας, λέει η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής, τα παιδιά αντιπροσώπευαν το 17,4% των συνολικών συσσωρευμένων κρουσμάτων. Για την εβδομάδα που έληξε 30 Δεκεμβρίου, τα παιδιά αποτελούσαν το 17,7% των εβδομαδιαίως αναφερόμενων κρουσμάτων και καταλήγει στο συμπέρασμα: ένα μικρότερο υποσύνολο πολιτιών ανακοίνωσε τις νοσηλίες και τη θνησιμότητα ανά ηλικία. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι νοσηλίες και οι θάνατοι που σχετίζονται με την COVID δεν είναι συνήθεις στα παιδιά. Προς το παρόν φαίνεται ότι η σοβαρή ασθένεια που οφείλεται στην COVID-19 δεν είναι συνήθις στα παιδιά. Ωστόσο, είναι επίγουσα ανάγκη να συλλεχθούν περισσότερα δεδομένα για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα της ασθένειας που σχετίζεται με τις νέες παραλλαγές, καθώς και οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις πανδημίας στα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων με τους οποίους ο ιός μπορεί να βλάψει μακροπρόθεσμα τη σωματική υγεία των προσβεβλημένων παιδιών, καθώς και τις επιπτώσεις του στη συναισθηματική και ψυχική υγεία τους. Αυτά είναι τα δεδομένα και τα συμπεράσματα της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής. Αλήθεια τώρα, είδατε εδώ να συμβαίνει κάτι αντίστοιχο? Δεν θα μπω στη λογική να επαναλάβω για άλλη μια φορά την ανυπαρξία δεδομένων, γιατί αυτά που παρουσιάζει ο Ιωδής σαν δεδομένα, πέρα από το ζήτημα της αξιοπιστίας, της εγκυρότητας, της πληρότητας, της επάρκειας, δεν επιτρέπουν καν την οποιαδήποτε επεξεργασία, εφόσον δεν πρόκειται για πρωτογενή δεδομένα. Κανένας άλλος εκτός από μεμονωμένα άτομα δεν έχει πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων. Έχετε ακούσει επιστήμονες να το λένε εδώ από τη συχνότητα. Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς να επεξεργαστεί στοιχεία και δεδομένα προκειμένου να καταλήξει σε συμπεράσματα και σε εκτιμήσεις κινδύνου. Πουθενά δεν συμβαίνουν παρόμοιες αυθαιρεσίες και πουθενά σε καμία χώρα τα στοιχεία δεν μονοπολούνται από ομάδες, κλίκες και μεμονωμένα πρόσωπα. Ακόμη και αυτοί οι μοντελοποιοί δεν έχουν παραπάνω στοιχεία εκτός από αυτά που δημοσιεύονται, ώστε να τροφοδοτήσουν τα μοντέλα τους. Οι προβλέψεις που κάνουν λοιπόν βασίζονται σε δεδομένα που τους προσφέρονται μόνο σε κοινή θέα, όχι στα πρωτογενή. Ίσως το μόνο που διαφέρουν είναι το ότι εκτός από μοντελοποιοί είναι και λιματοσύλλεκτες. Φαίνεται ότι όταν βασίζεσαι στα λίματα κάνεις επιστημονική δουλειά, επιδημιολογική επιτήρηση. Δυστυχώς, τα λίματα δεν κάνουν και για γονιδιωματική επιτήρηση, γιατί φαίνεται ότι αν χρησιμοποιηθούν βρωμάει η δουλειά λόγω της ειδικής τους φύσης. Αναφέρομαι λοιπόν σε ομάδες, γιατί μερικοί ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους, τις εργασιούλες, τις ανακοινώσεις, τα paper που λένε, μέσα στον οριμαγδό και στο φανατικό. Όλα αυτά βέβαια προσαρμοσμένα κατάλληλα ώστε να εξυπηρετούν και να υποστηρίζουν το αφήγημα που θέλουν κάθε φορά στη διαχείριση. Πού και πού βέβαια ξεφεύγει και καμιά χλιαρή αυτονόητη διαπίστωση σε στυλ κεραμιδόγατου που νιαουρίζει. Αλλά και αυτό σε πλαίσια επιστημονικού καθώς πρεπισμού εντός καθορισμένων και κοινώς αποδεκτά πολιτικών προδιαγραφών. Και είναι τέτοιο το θράσος που δεν σκέφτονται το γεγονός ότι όπως ελέγχονται και παίρνουν από κρίση οι εργασιούλες που δημοσιεύουν στα διάφορα περιοδικά της αλλοδαπής, έτσι και τα στοιχεία που δημοσιοποιούν σε μια τυποποιημένη μορφή παρουσίασης πρέπει να υπόκεινται και αυτά σε έλεγχο και να είναι δίπλο-τριπλο τσεκαρισμένα από ανεξάρτητες επιστημονικές επιτροπές ή έστω μια ανεξάρτητη αρχή. Τους θυμίζουμε ότι η βασική αρχή της δημόσιας υγείας είναι η διαφάνεια στις διαδικασίες περισσότερο από ό,τι σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας κοινωνίας. Μόνο έτσι αποκτάται η εμπιστοσύνη των πολιτών. Μόνο έτσι είναι δυνατόν να συμμετέχει ενεργά ο πολίτης στην αντιμετώπιση πανδημίας. Μόνο έτσι η αντιμετώπιση μπορεί να αποτελέσει κοινό έργο και κοινό αγώνα, κοινή προσπάθεια,
όπως θέλουν να το απαιτούν οι διαχειριστές από το σύνολο της κοινότητας. Μόνο έτσι μπορεί να έχει πράγματι κάποιο αποτέλεσμα. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει. Και δεν συμβαίνει από την αρχή της πανδημίας και παρά τις συστάσεις, πέρα βρέχει από τη μεριά όσων διαχειρίζονται με ακαταδίωκτο τρόπο την κατάσταση. Πλάκα έχει μετά το τέλος να μας βγουν και κάποια από τα χαλάσματα αυτής της πανδημίας και να μας λένε ότι κάναν και αντίσταση εκ των έσω του συστήματος. Άλλωστε κάποιοι ήδη προετοιμάζουν από τώρα τις διαδικασίες για να περάσουν από την κολυβήθρα του Σιλοάμ. Παρότι είπα ότι δεν θα επαναλάβω τα περί δεδομένων, δυστυχώς τελικά δεν τα πέφυγα. Αλλά δεν μπορεί να κάνει κανείς διαφορετικά όταν αντιλαμβάνεται ότι κάποιοι επιμένουν να υποτιμούν την νοημοσύνη μας και να αγνοούν ό,τι εκφράζεται με κάθε δυνατή ευκαιρία ως κριτική. Και άντε την κριτική την αγνοείς. Το να αγνοείς όμως και τους θανάτους πάει πολύ και δεν πρέπει κανείς να το συνηθίσει, ούτε να το επιτρέψει. Αλήθεια, έχετε ποτέ ακούσει, έχετε δει δεδομένα όπως αυτά της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής που να αφορούν αναλυτικά και διεξοδικά τον ελληνικό πληθυσμό? Όχι βέβαια. Περιμένουμε να πάρουμε στοιχεία από τις άλλες χώρες, εκεί που γίνεται ουσιαστική δουλειά. Και μετά άντε μπας και τα προσομοιάσουμε ή προσαρμόσουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Αλλά ούτε αυτό δεν γίνεται. Και μιας και συζητάμε για την ελληνική πραγματικότητα, μήπως ξεχάσαμε ότι αυτή τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ πιο σύνθετη? Αλήθεια, τι γίνεται με τις προσφυγικές δομές? Αυτός ο κόσμος τι κάνει, ζει άραγε, αρρωσταίνει, πεθαίνει, δεν πεθαίνει, εμβολιάζεται, δεν εμβολιάζεται? Τι συμβαίνει εκεί στον άλλον αυτό κόσμο? Γιατί αν εκεί όλα πάνε καλά και είναι καλώς καμπωμένα, τότε να μεταφέρουμε το παράδειγμα ως υπόδειγμα και στη δική μας κοινότητα, μπας και γλιτώσουμε. Αλλά αν λέμε αν σπάσει ο διάολος το ποδάρι του και δεν πάνε ούτε εκεί καλά τα πράγματα και αρχίσει και εκεί, αν δεν έχει ήδη αρχίσει, να γίνεται της αλλοδαπής και ξεχυλήσει το πανδημικό κύμα, το πέμπτο ή έκτο ας πούμε, και προσθεθεί τάχα μου στο τρέχον κύμα στην κοινότητα, τότε τι γίνεται? Έχουμε στοιχεία γι' αυτό? Υπάρχει καμιά μελέτη? Εάν δεν υπάρχει, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος? Οπότε πάμε καλά. Αυτά σαν πρώτη παρατήρηση. Πάμε τώρα στη δεύτερη. Λέει η Ακαδημία στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οι νοσηλίες και οι θάνατοι που σχετίζονται με την COVID δεν είναι συνήθεις στα παιδιά. Αυτό μας έλειπε. Να αρχίσουμε δηλαδή να υπολογίζουμε και θανάτους στα παιδιά, αν όχι και παιδιά στους θανάτους. Χαθήκαμε. Προσέξτε λοιπόν, γιατί αυτό το συμπέρασμα δεν πρέπει να παρερμηνευτεί. Δεν μπορεί να αποτελεί στοιχείο εφησυχασμού. Τρίτη παρατήρηση. Το αν θα ανοίξουν τα σχολεία σε μια χώρα και πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα, αυτό δεν εξαρτάται κανονικά από τα δεδομένα άλλων χώρων. Αυτά οφείλουμε να τα παίρνουμε σαν σημείο αναφοράς, όπως πρέπει να παίρνουμε υπόψη και την εμπειρία τους, τη θετική και την αρνητική. Ωστόσο, πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται στη χώρα μας. Το ξέρουμε? Μάλλον όχι. Έπειτα, δεν φτάνει να ξέρουμε ή να μαγειρεύουμε τα αποτελέσματα προηγούμενων περιόδων με άλλες μεταλλάξεις, που και αυτά επίσης είναι προς αμφισβήτηση. Πρέπει να ξέρουμε ακριβώς το τι γίνεται τώρα, προκειμένου να κάνουμε σωστή εκτίμηση κινδύνου. Εάν δεν υπάρχουν προϋποθέσεις, τότε δεν μπορούν να γίνουν ούτε καν υποθέσεις. Επιπλέον, με μια τέτοια μεταδοτικότητα σαν και αυτή της όμικρον, δεν μπορεί να περιορίζεσαι στα προηγούμενα μέτρα ασφαλείας στα σχολεία, ας τα πω έτσι, που είχαν άλλωστε αποδειχτεί ότι δεν κατάφεραν να αποσοβήσουν τους κινδύνους μετάδοσης μέσα στις αίθουσες που στριμώχνουν τα παιδιά μας. 2 χρόνια μετά δεν υπάρχει δικαιολογία γιατί οι συνθήκες διδασκαλίας δεν βελτιώθηκαν. Δεν βρισκόμαστε στο πρώτο εξάμηνο της πανδημίας και κανείς απανταχού στον κόσμο δεν λέει, όπως εδώ, ότι διανύουμε το τελευταίο μίλι. Εκτός κι αν εννοείται έτσι ότι είναι το τελευταίο μίλι για τους περισσότερους από εμάς. Και τέλος, ας προσέξουν μερικοί να μην βιαστούν να υποστηρίξουν και να επιμένουν στο άνοιγμα των σχολείων, γιατί δεν έχουν τι να κάνουν τα παιδιά τους που με κλειστά σχολεία για ένα διάστημα θα μείνουν σπίτι. Είναι προτιμότερο να μην ξέρουν τι θα τα κάνουν όταν θα μείνουν σπίτι, παρά να μην ξέρουν τι να κάνουν σε ένα σπίτι που μπορεί και να μην έχει πλέον παιδιά. Τότε θα είναι πολύ αργά για να σκεφτούν τι θα έπρεπε να είχαν επιλέξει.